Τώρα μιλούν έξω, μπαχ, μπαχ, όλη μέρα. Δεν ξέρω, κύριο, δεν ξέρω. Η φρίκη του πολέμου στο χωριό Σαρτανά, λίγο έξω από τη Μαριούπολη. Οι κάτοικοι κλεισμένοι στα σπίτια τους από τα χαράματα ακούνε εκρήξεις σε απόσταση αναπνοής. Ακούσε. Ακούσε. Ακούω. Είναι πολύ κοντά σας. Αυτά όλη μέρα, όλη μέρα. Κοντά στην παράθαρο πακάθομαι. Τον εφιάλτη του πολέμου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ουκρανία βιώνουν περισσότεροι από 120 ομογενείς, οι οποίοι βρίσκονται και στις δύο πλευρές του μετόπου. Μας είπανε τώρα, είπε μια συναδέλφισσα που μένει στην άκρη της Μαριούπολης, που είναι λίγο κοντά στα σύνορα με την Ρωσία, ότι ένα σπίτι έπαθε ζημιά και ένα σχολείο, τα τζάμια σπάθηκαν εκεί. Όλη αυτή την περίοδο ζούσαν σε καθεστώς υψηλής έντασης. Δεν περίμεναν ωστόσο να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο γρήγορα. Εμείς δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτό. Ναι. Είναι surrealism, κάτι τέτοιο. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό τώρα. Η διπλωματία δεν λειτουργεί σήμερα. Δεν ξέρω πώς να σταματήσουμε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι λέμε όχι, φτάνει. Δεν θέλουμε πόλεμο, φτάνει. Αλλά δεν μας ακούνε. Το χωριό της Άννας Κόλοβα βρίσκεται από την πλευρά των φιλορώσων αυτονομιστών. Ωστόσο έχει συγγενείς σε όλη την Ουκρανία. Οι γονείς μου είναι στη Μαριούπολη. Οι άλλοι συγγενείς μου είναι στην Οδυσσό, στο Ζαπορίζια και λένε το ίδιο, ότι γίνεται κάτι τρομερό. Οι γονείς του άντρα μου είναι κοντά μας. Γι' αυτό όλη η οικογένεια δεν είναι μαζί. Οι Έλληνες ομογενείς ξύπνησαν βλέποντας ολόκληρη την Ουκρανία να έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Από το Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδυσσό μέχρι τη Μαριούπολη. Μου είπαν ότι από τις 5 η ώρα ακούγονται εκρήξεις γύρω από το Κίεβο, γιατί έχουμε στρατιωτικές βάσεις πολλές και εκεί ακούγονται εκρήξεις. Ας πούμε σχολεία, δουλειές, όλα. Ο δήμαρχος του Κιέβου ζήτησε να παραμείνουν όλοι σπίτια. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει, οπότε γενικά πάσαμε λίγο σοκ. Στην πλευρά των φιλορώσων οι ομογενείς παραμένουν ψύχρεμοι. Στη τηλεόραση δήλωσε ένας officer και μας είπε ότι στο Ντονέτσκ υπάρχει ασφάλεια, μην ανησυχείτε, καλύτερα μείνετε στα σπίτια, αλλά εδώ δεν θα είναι. Δηλαδή μας είπε οι κάτοικοι του Ντονέτσκ, ο πόλεμος για σας τέλειωσε. Στα σχολεία τα παιδιά δεν πηγαίνουν. Στη Θεσσαλονίκη, οι Ουκρανοί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πραγματοποίησαν συγκέντρωση ζητώντας να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.